Gin & Real ξεκίνησε σαν εταιρεία ακροατών ουσιαστικά από τον Περικλή Πυλαβά στην Πάτρα, ο οποίος αποφάσισε να δημιουργήσει ένα label ανεξάρτητο για να κυκλοφορήσει κάποια πράγματα τα οποία δεν ακούγονταν στην ελληνική σκηνή. Στους συγκροτημάτων που επιλέγει η Νερία να κυκλοφορήσει έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσον αφορά την εναλλακτική χρειά του ήχου τους και γενικά όταν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και κάτι το οποίο ουσιαστικά θεωρείται ότι πρέπει και έχει λόγο ύπαρξης για να βγει. Επέλεξα να είμαι μέρος της Inereer γιατί πιστεύω ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπήρχε πάρα πολλά χρόνια τώρα στον εναλλακτικό ελληνικό ήχο, θες. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη εταιρεία για καλλιτέχνες οι οποίοι δεν θέλουν να ανήκουν τόσο στο mainstream, ας πούμε, πεδίο αυτής της χώρας. Ο Εξώστης δημιουργήθηκε σαν ένα sub-label το οποίο θα είχε σκοπό να στεγάσει τις ελληνόφωνες κυκλοφορίες της Inereer με μία έμφαση σε έναν πιο ανατροπτικό ήχο και γενικά σε κάποια πράγματα που ίσως να ταιριάζαν καλύτερα μεταξύ τους, όχι κατά ανάγκη ηχητικά, αλλά σαν κουλτούρα και σαν αισθητική. Η Inereer είναι μια εταιρεία η οποία επιλέγει τους ειλικρινείς ήχους. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Εξώστης έχει βγάλει δίσκους του Θανάση Κωνσταντίνου και του Φίλου Δελιβοριά, αλλά έχει βγάλει και τον δικό μου, ο οποίος είναι αρκετά πιο pop από τους δύο προηγούμενους που ανέφερα. Αλλά με ένα κοινό στοιχείο, ότι και όλες αυτές οι κυκλοφορίες είναι ειλικρινείς, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Η οπτική απόδοση του ήχου στο εξώφυλλο του άλμπουμ έχει πάντα μία διαφορετική προσέγγιση για κάθε συγκρότημα. Πολλές φορές είτε λειτουργεί συμπληρωματικά, είτε λειτουργεί σαν αντίθεση με αυτό που ακούγεται και ξεκινάει πάντα από ένα στοιχείο το οποίο είτε δίνει η μπάντα μία εικόνα που φαντάζεται, είτε μία συγκεκριμένη ιδέα και από εκεί και πέρα είναι η αρχή για να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο εξώφυλλο.